Παρόντες στη συνάντηση των 13 περιφερειαρχών με τον νέο Υπουργό Εσωτερικών, κ. Ευρυπίδη Στυλιανίδη, ήταν και ο νέος αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, κ. Χαράλαμπος Αθανασίου, όπως επίσης και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, κ. Θανάσης Ξηρός. Αναφορικά με τα οικονομικά αλλά και με το ενδεχόμενο να υπάρξουν και νέες περικοπές στους πόρους της αυτοδιοίκησης, αφού από τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ που τους είχαν υποσχεθεί για την αυτοδιοίκηση συνολικά εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ, οι 13 αιρετοί ζήτησαν από τον Υπουργό να υπάρχει σταθερή χρηματοδότηση, καθώς οι περικοπές έχουν αναγκάσει τις περιφερειακές αυτοδιοικήσεις να αλλάξουν ριζικά το σχεδιασμό των έργων τους. Για το ΕΣΠΑ, οι περιφερειάρχες ζήτησαν εκχώρηση αρμοδιοτήτων ώστε να προχωρούν πιο γρήγορα τα έργα, ενώ συζήτησαν για τη γραφειοκρατία, η οποία είναι χρονοβόρα στις αποφάσεις για έργα ή λειτουργικές διαδικασίες, και στο πλαίσιο αυτό ζήτησαν την κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων που μόνο περισσότερο κόστος και κόπο δημιουργούν. Για το έργο της μεταφοράς των μαθητών, οι περιφερειάρχες τόνισαν πως θα υπάρξει πρόβλημα την επόμενη χρονιά, καθώς οι εκτελούντες στο έργο της μεταφοράς έχουν πληρωθεί μόνο 2 φορές. Μάλιστα, του ζήτησαν να αποφασιστεί ποιος θα εκτελεί το συγκεκριμένο έργο από την επόμενη χρονιά, οι περιφέρειες ή οι δήμοι. Αναφορικά με τον έλεγχο νομιμότητας από τους επιτρόπους του ελεγκτικού, ζήτησαν να υπάρξει προληπτικός έλεγχος των εντελωμένων όπως προβλέπει ο Καλλικράτης, διότι γίνεται έλεγχος σκοπιμότητας από τους επιτρόπους και όχι νομιμότητας, με αποτέλεσμα πολλές φορές να ακυρώνουν τα ίδια τα όργανα της περιφέρειας και τις αποφάσεις τους. Πέραν αυτών, οι περιφερειάρχες ζήτησαν νέο σχέδιο νόμου που θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες ρυθμίσεις αποτελεσματικότερης εφαρμογής του Καλλικράτη, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας από τις περιφέρειες, να υπάρξει επίλυση στα προβλήματα που δημιουργούνται στις απαλωτριώσεις από την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και να δοθεί προτεραιότητα για οριστική λύση του προβλήματος της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Οι περιφερειάρχες κατέστησαν σαφές στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Ευρυπίδη Στυλιανίδη πως δεν πρόκειται να πεμπολίσουν ό,τι έχουν κατακτήσει, την παρουσία τους μέσα στην κοινωνία, μακριά από κομματικές σκοπιμότητες, με έργα και δράσεις προς όφελος του πολίτη, την αξιοπιστία που νιώθει ο πολίτης απέναντι στις περιφερειακές αρχές. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γιάννης Γουρός, παρέδωσε στη νέα ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών επιστολή με όλα τα παραπάνω θέματα, υπογραμμίζοντας και από την πλευρά του ότι όλοι οι περιφερειάρχες είναι διατεθειμένοι να συμβάλλουν αποφασιστικά στην προσπάθεια να ξεπεράσει η χώρα την κρίση, επισημένοντας όμως παράλληλα ότι σε θέματα προσωπικής αξιοπρέπειας και επιχείρησης υποβάθμισης του ρόλου τους θα έρθουν αντιμέτωποι με όποιον το επιχειρήσει.